Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Σήμερα και αύριο λεπτές ισορροπίες, δύο ημέρες που έχουν πίεση. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρχουν κατά βάση κάποιες καλές συνθήκες, κάποιες καλές βάσεις πάνω στις οποίες μπορείτε έτσι να στηριχτείτε για να κάνετε πράγματα, η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν και πολλά σχόλια και πολύ μπλα μπλα και τούτο και εκείνο και είπε ο ένας στο μακρύ του, είπε ο άλλος στο κοντό του και θα πρέπει λίγο να μείνετε πίσω και να μην διεκδικήσετε πρώτο ρόλο ακόμα και αν τον έχετε για να μην υπάρξουν έτσι ανταγωνισμοί και στον έρωτα και στις σχέσεις και παντού, αλλά βεβαίως να τονίσω εδώ ότι μέχρι και την Πέμπτη σε θέματα οικονομικά και περιουσιακά ευνοείστε πολύ περισσότερο και αισθηματικά μέχρι εκεί υπάρχει έτσι μια πινελιά εύνοιας μεγαλύτερη. Και να περάσουμε στον τοξότη. Πίεση υπάρχει, το ξέρετε, το λέμε, το ξαναλέμε. Τρέχετε για το ένα, να προλάβετε το άλλο, να διευθετήσετε και εκείνο, να μην δυσαρεστήσετε οποιονδήποτε και να μην δυσαρεστηθείτε φυσικά και εσείς. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο και η περίοδος αυτή μέχρι τις 13 Ιουλίου που είναι μεταβατική, η μετάβαση είναι από μια κατάσταση σε μια άλλη. Πολλοί από τις 28 Μαΐου μέχρι τώρα μπορεί να αλλάξετε ένα χώρο, συνθήκες στη δουλειά σας, ανακατατάξεις, αλλαγές, προφθαλμών κλπ. Σήμερα και αύριο είναι ίσως οι πιο ευνοϊκές ημέρες. Βεβαίως και η Παρασκευή θα αρχίσει να προσθέτει εύνοια, αλλά αυτό θα το καταλάβετε καλύτερα από Σάββατο, Κυριακή και μετά. Άρα σήμερα και αύριο έχετε δυνατότητες αφεαυτού σας, αλλά υπάρχουν και άτομα που σας συμπαθούν, φίλοι, ομοειδεάτες, φίλοι των φίλων που μπορεί να επενεργήσουν θετικά και για τις αποφάσεις και για τα συμφέροντά σας. Σήμερα και αύριο λοιπόν λίγο καλύτερα και για τις σχέσεις σας. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Σύντροφοι λέει και συνεργάτες, σιγά σιγά από αύριο, ο Δίας απέναντι που σημαίνει αρχίζετε και σκέπτεστε λίγο πιο βαθύτερα τι θα γίνει με το γάμο που έχω, πώς θα τον βελτιώσω, πρέπει να τον αλλάξω, με το γάμο που θέλω να κάνω, με το σύντροφο που μου λείπει, με το σύντροφο που διαθέτω, πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και η ζωή μου. Φυσικά δεν θα τα κάνετε σε μία μέρα, μπαίνουν σκέψεις. Και οι συνθήκες θα αρχίσουν να αλλάζουν σιγά σιγά. Βεβαίως και η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι αυτό που λέμε δύσκολες. Άρα λοιπόν και εδώ μπορεί να έρθει κάτι που θα σας απαλλάξει από κάποια έξτρα κούραση που υπολογίζετε ότι θα έχετε. Κάτι δηλαδή το οποίο έρχεται να βοηθήσει. Και αυτό που είπα το περί γάμου, περί σχέσεων κλπ. Δεν είναι ότι όλοι οι εγώκεροι θα παντρευτείτε επειδή ο Δίας έρχεται απέναντι. Μπορεί να δείτε εκ νέου συνεργασίες, προτάσεις, πράγματα σταδιακά και πιστέψτε με ότι οι καλύτερες αποφάσεις και ό,τι καλύτερο είναι να γίνει από αύριο μέχρι τις 13 Ιουλίου, μιλάμε τώρα για κοντά, δεν μιλάμε για όλο το χρόνο, καταλαβαίνετε, μπορεί να προκύψει. Και να περάσουμε στον υδροχό. Σήμερα και αύριο όλα, τι μπορείτε να κάνετε, ίσως έρθει και μία απάντηση, ίσως υπάρχει μία διευθέτηση για να γλιτώσετε επιπλέον ταλαιπωρία, για να εξισορροπήσετε πράγματα που σας ανησυχούν. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να ενοχλούν, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στο πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Η πίεση που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά η κούραση που έχει συσσωρευτεί μέσα σας από τον Οκτώβριο του 2012 και εντεύθεν είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι αφόρητη πολλές φορές, έτσι που και μικρά πράγματα να δίνουν την αίσθηση ότι είναι πολύ μεγάλα. Σήμερα και αύριο λοιπόν είναι δύο ημέρες διευθέτησης προβλημάτων, επίλυσης, θα μπορέσετε να βρείτε λύσεις. Ακόμα δεν μιλάω για το πολύ δύσκολο, δηλαδή αν κάποιος ας πούμε δεν έχει δουλειά, δεν του λες σήμερα ή αύριο θα βρεις τη δουλειά, αλλά σήμερα ή αύριο και αυτό μπορεί να συμβεί ή να υπάρξει ένα ενδιαφέρον από πλευράς κάποιου ατόμου που μπορεί να συμβάλλει. Γενικότερα δηλαδή, σήμερα και αύριο έχετε δύο πιο βοηθητικές ημέρες. Και να περάσουμε στους ηχθείς. Οι αλλαγές συνεχίζονται. Οι αλλαγές συνεχίζονται. Βεβαίως μέχρι τις 13 Ιουλίου είναι σύνθετες. Είναι δηλαδή σαν να σου λένε, ξέρεις, αυτό το γλυκό εκεί είναι δικό σου, αλλά δεν θα το φας ακόμα. Πρέπει να έρθει, ας πούμε, ο Ιούλιος ή μετά τις 13 για να το έχεις ολοκληρωτικά. Μπορεί να είναι μια προσυζήτηση, μιας πρότασης, μιας αλλαγής πραγμάτων που θα γίνουν. Βεβαίως και σήμερα και αύριο οι μέρες αυτές είναι βοηθητικές, αλλά είναι σαν να λέμε, σου δίνω, σου παρέχω αυτό, αλλά δεν σου το παρέχω με τον τρόπο που θέλεις, δεν σου δίνω όλα τα εχέγγυα,
δεν σου παρέχω έτσι την ξεκούραση, την άνεση. Πρέπει να σκάψεις για να μπορέσεις να κερδίσεις. Σήμερα και αύριο λοιπόν, δύο ημέρες όχι αρνητικές, σε ένα διάστημα που είναι δύσκολο και που βέβαια παραπέει. Τη μια μέρα είναι καλά, την άλλη είναι πιο δύσκολα, άντε ξανά μανάμ. Αξίζει τον κόπο να κάνετε λίγη υπομονή, γιατί απλούστατα από αύριο και μετά, και θα το καταλάβετε Πέμπτη και Παρασκευή, αρχίζει λίγο και φαίνεται φως. Πράσινο φως, που λέει από εδώ θα πας, έτσι θα κάνεις εκεί και μετά θα είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα μέσα στον Ιούλιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Φιλί, κλειδί, και βλέπω και τη ζέμπρα απέναντι, θεϊκή. Γεια σας, κυρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.